Η πράσινη μετάβαση είναι μια, καλύπτει ένα πολύ ευρύ πεδίο από την διαχείριση των υδάτων μέχρι την διαχείριση των αποβλήτων, περνώντας και από την παραγωγή ενέργειας με ήπιες μορφές. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα σύνολο δράσεων οι οποίες επηρεάζουν την ζωή στο ευρύ αυτό φάσμα. Η πράσινη μετάβαση λοιπόν είναι κάτι σύνθετο. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την Κρήτη υπάρχουν σχεδιασμοί, έχουν γίνει βήματα, έχουν προγραμματιστεί και δρομολογηθεί επενδύσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ζητήματα και διόρθωσης των σχεδιασμών αυτών και υστέρησης σε σχέση με στόχους ευρωπαϊκούς και βέβαια υπάρχουν και πιεστικότερα τοπικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή και με την διαμόρφωση των δικών μας των τοπικών πόρων τα οποία δεν μπορούμε παρά να λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό θα το έλεγα και σε επίπεδο Κρήτης συνολικά. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Ηράκλειο να γίνει κυκλική πόλη. Αυτό σημαίνει ότι το Ηράκλειο πρέπει να προχωρήσει με μια διαφορετική νοοτροπία πια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων, που ακριβώς δεν θα είναι διαχείριση αποβλήτων, αλλά ανάκτηση και επανάχρηση πόρων. Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι πρακτικό και είναι κάτι το οποίο το δρομολογούμε με συγκεκριμένες μεγάλες επενδύσεις. Είναι μια σημαντική μερίδα η σημερινή εδώ στο ΕΛΜΕΠΑ. Έχει να κάνει με θέματα περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση του νερού και πολλά άλλα θέματα τα οποία σήμερα θα αναπτύξουμε εδώ. Θα έλεγα ότι είναι πολύ επίκαιρο με τα δεδομένα τα σημερινά τα οποία αντιμετωπίζουμε, με τις παρουσίες που είναι εδώ, ο Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου, τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε ένα θέμα που για όλους τους Δήμους αποτελεί προτεραιότητα. Η διαχείριση των αποβλήτων και κυρίως η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να εντάξουμε οικισμούς ή άλλες περιοχές που ακόμα δεν έχουν μπει σε ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων. Υπό την έννοια αυτή είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημερίδα. Εμείς είμαστε εδώ και να ενημερωθούμε, αλλά να εκφράσουμε και τις απόψεις μας, να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας και τις σκέψεις που ο κάθε δήμαρχος, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, έχει για τον τόπο του. Ένα πρόβλημα για να το λύσεις, πρέπει πρώτα να ανατρέξεις τις πηγές που το δημιουργούν και σε αιτίες. Εμείς δεν είμαστε κατά της οποιασδήποτε μεταρρύθμισης αν έχει τα στοιχεία της πραγματικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή να συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο, από πόρους και ανθρώπινους και υλικούς και έχει και ένα σκοπό. Διότι η ερώτηση σας ανακάτεψε πολλά πράγματα μαζί. Το νερό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η λειψιδρία είναι αντεπόρτας που λέμε. Δηλαδή είναι πρώτο θυρών, δεν ασχολούμαστε με την ουσία του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα συνίσταται στο ότι από τις 100 μονάδες του φυσικού πόρου, οι 12 είναι μόνο το πόσιμο νερό, 85% είναι το αρδεύσιμο. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν με την μεγάλη αυτή πληγή που είναι η διαχείριση του αρδεύσιμου νερού, η οποία οφείλεται στην έλλειψη υποδομών, αλλά και στην έλλειψη κουλτούρας. Για να είμαστε απόλυτα εξηγημένοι και αυτοκριτικοί. Και ασχολούμαστε με το 12% που όσο και αν το βελτιώσουμε, δεν απαντάμε στο θέμα της λειψιδρίας. Τη λειψιδρία τη δημιουργεί αυτή η υπερκατανάλωση και η υπεράρδευση, η οποία δεν είναι μόνο καταστροφική για τον φυσικό πόρο του νερού, αλλά καταστρέφει και τα εδάφη και μεταφέρει φυτικά, νητρικά και λοιπές ουσίες στον υδροφόρο ορίζοντα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Αλλά θέλουμε ο διάλογος να γίνεται με θεσμικότητα, με γνώση και να υπάρχει σχέδιο. Όταν έχουμε προηλυμένες αποφάσεις που προσπαθούμε να δούμε πώς θα τις μετασχηματίσουμε σε νομοθέτημα, αυτό είναι κάτι το οποίο το αποκρούμε. Η έννοια της παραγωγής πλούτου είναι πολύ παρεξηγημένη. Ο πλούτος είναι ακόμα και τα τέλη που πληρώνουμε για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτά δημιουργούν μια οικονομία, μια κινούν την αγορά. Είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αποκομιδή, είτε είναι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα απόβλητα. Άρα αυτό από μόνο του έχει πλούτο.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια εμβόλια. Η έννοια του πλούτου που πολλοί πιστεύουν ότι μέσα από τα απόβλητα μπορούν να διαχωρίσουν και να βγάλουν πολύτιμα υλικά, είναι κάτι που ακόμα το ψάχνουμε και το διερευνούμε. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο σε καμία περίπτωση. Εάν ήταν, σας βεβαιώ ότι κάπου στον πλανήτη θα το είχαν ήδη εγκαταστήσει. Η έννοια της διαχείρισης των αποβλήτων είναι δύσκολη, πολύπλοκη και ακριβή. Και όσο πιο καλά θέλουμε να την κάνουμε, τόσο πιο δύσκολη, πολύπλοκη και ακριβή θα γίνεται.